Καλησπέρα σας. Φαντάζομαι θα κρυώνετε όσο και εγώ και ως εκ τούτου θα προσπαθήσω να συντομεύσω λίγο αυτά που έχω να σας πω. Το ερώτημα που τίθεται στον τίτλο της σημερινής μας εκδήλωσης είναι πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο. Αυτό ήταν η μόνιμη έγνοια του Μάρξ και ο ίδιος πρώτα με την επιστημονική του δραστηριότητα άλλαξε. Άλλαξε την επιστήμη του. Συμβολικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή της επιστήμης έχει πάλι μία θέση για τον Φόιερμπαχ, αναφέρθηκε η Δανάη στην 11η, όταν ο Μάρξ, κάνοντας κριτική στον δάσκαλο, στον φιλόσοφο που τον είχε επηρεάσει πάρα πολύ, στον Φόιερμπαχ, λέει ο άνθρωπος, ή μάλλον η ουσία του ανθρώπου, δηλαδή η φύση του, δεν είναι κάτι που υπάρχει μέσα του, δεν είναι κάτι εγγενές. Ο άνθρωπος, η φύση του ανθρώπου, η ουσία του ανθρώπου είναι το σύνολο των κοινωνικών συνθήκων. Εκεί αλλάζει όλη η επιστήμη της κοινωνίας. Ο Μάρξ απαντάει σε ένα κρίσιμο επιστημονικό ερώτημα που είναι γιατί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται έτσι. Και φεύγει από το μέχρι τότε συνηθισμένο τρόπο να υποθέτουμε ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως κάνει κάτι γιατί είναι εγωιστής, γιατί είναι ξέρω εγώ τι, και λέει όχι. Πρέπει να βρούμε τους προσδιορισμούς του συνόλου των κοινωνικών συνθήκων, γιατί αυτοί ορίζουν πώς συμπεριφέρεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δηλαδή και η ανθρώπινη κατάσταση είναι ιστορικά φαινόμενα. Εκεί αλλάζει η επιστήμη. Και αλλάζει τόσο ριζικά, σκεφτείτε ότι με αυτόν τον τρόπο όλοι οι κλάδοι των κοινωνικών επιστημών που υπήρχαν πριν από τον Μάρξ, δεν τους ανακάλυψε αυτός, ενώνονται σε έναν στην επιστήμη της κοινωνίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κοινωνιολογία, δεν χρειάζεται πολιτική οικονομία, δεν χρειάζεται ιστορία, δεν χρειάζεται ψυχολογία και ένα σωρό τέτοια πράγματα. Σημαίνει όμως ότι πρέπει να ξέρουμε πως όλα αυτά ερευνούν ένα και το ίδιο πράγμα. Την ανθρώπινη κοινωνία. Η επιστήμη δηλαδή της ανθρώπινης κοινωνίας είναι μία. Αυτή η επανάσταση στην επιστήμη, η οποία άλλαξε τα πάντα. Βέβαια, ακόμα στοιχιώνει το βιβλίο της τρίτης λυκείου της οικονομίας ο οικονομικός άνθρωπος ή ο ορθολογικός καταναλωτής, μπούρδερ, δηλαδή. Αλλά στην ακαδημαϊκή οικονομία κανένας δεν τολμάει να πει τέτοια πράγματα. Θα γελάει ο κόσμος, αν τα πω. Και αυτό οφείλεται στον Μάρξ. Για να γίνει όμως αυτό που επισημαίνει ο Μάρξ στην αρχή, δηλαδή να διερευνήσουμε τους προσδιορισμούς του συνόλου των κοινωνικών συνθήκων, ο Μάρξ ερευνά ένα ζήτημα. Είναι το μεγάλο ερευνητικό του έργο, το οποίο κράτησε 40 χρόνια και δεν τέλειωσε. Πώς στον καπιταλισμό, στη σημερινή κοινωνία, ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο. Ο Μάρξ ξέρει, όλοι το ξέρουμε, δεν είναι τίποτα, καμιά σοφία, ότι όλες οι ιστορικές κοινωνίες ήταν εκμεταλλευτικές κοινωνίες. Αλλά εκμεταλλευτικές κοινωνίες με έναν απλό και σαφή τρόπο. Όχι πως δεν χρειάζεται διερεύνηση, όχι πως δεν κάνουν καλά οι ιστορικοί που διερευνούν το καθεστώς της δουλείας, ας πούμε, ή το καθεστώς της δουλοπαρικίας ή άλλες κοινωνικές μορφές. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ όμως ότι δεν υπάρχει αυτή η ομίχλη που καλύπτει τα πάντα που υπάρχει στη σημερινή αστική κοινωνία. Και εκεί αρχίζει ο Μάρξ την ερευνητική του δουλειά για το κεφάλαιο. Μια δουλειά που σας ξαναλέω κράτησε 40 χρόνια και έμεινε ημιτελής. Και μας προμηθεύει εκεί με τρόπους σκέψης αλλά και με ανακαλύψεις επιστημονικές
Είναι λάθος να νομίζουμε ότι η κοινωνική επιστήμη δεν έχει ανακαλύψεις, δεν έχει έρευνα και ανακαλύψεις. Μόνο έρευνα και ανακαλύψεις έχει. Και με επιστημονικές ανακαλύψεις μας βοηθάνε να καταλάβουμε. Να καταλάβουμε πώς ακριβώς σε τούτη μας την κοινωνία, όχι στην κοινωνία του 19ου αιώνα, δεν έρευνα αυτό όμως. Σε τούτη μας την κοινωνία, ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο. Αυτός είναι όλος ο θηριώδης πρώτος τόμος του κεφαλαίου, το μόνο του κομμάτι το οποίο ολοκλήρωσε ο Μάρξ, και αυτό είναι η βάση ώστε ο κομμουνισμός να γίνει επιστήμη. Τι σημαίνει αυτό, τι εννοώ αυτό. Πριν από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, το τελευταίο έργο που μοιάζει με το Κομμουνιστικό Μανιφέστο λεγόταν οι 10 εντολές του κομμουνιστή. Δεν είναι τυχαίο. Μία θρησκευτική ηθική προσέγγιση ήταν όλα. Και έρχεται ο Μάρξ μαζί με τον Έγκελς με το Κομμουνιστικό Μανιφέστο και λένε όχι, αυτό είναι επιστήμη. Αυτό πρέπει να βρούμε πώς ακριβώς λειτουργεί, πώς γίνεται. Και έτσι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την αλλαγή του κόσμου, για την αλλαγή του κόσμου στην κατεύθυνση της χειραφέτησης βέβαια, γιατί για την αλλαγή του κόσμου ενδιαφέρονται όλοι. Όλοι αλλάζουν τον κόσμο. Αποκτούν μια εργαλειοθήκη, ας το πούμε έτσι, με την οποία μπορούμε να δουλέψουμε. Και με την οποία μπορούμε να κάνουμε πολιτική. Αυτό κάνει ο Μάρξ και με το Κομμουνιστικό Μανιφέστο και μετά με το κεφάλαιο και όλα τα έργα τα οποία συνοδεύουν, προηγούνται του κεφαλαίου, είναι παράλληλα με το κεφάλαιο, που ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Το κεφάλαιο δεν είναι βιβλίο πολιτικής οικονομίας, μόνο, κυρίως είναι βιβλίο πολιτικής οικονομίας. Και μάλιστα εκεί υπάρχουν ανακαλύψεις μεθοδολογικές που στις οποίες η σύγχρονη οικονομική επιστήμη οφείλει πάρα πολλά. Δηλαδή, ο Μάρξ τελειοποίησε την μέθοδο των επιστημονικών υποδειγμάτων. Σε αυτόν οφείλουμε όχι την ιδέα, αλλά την τελειοποίησή της. Με αυτά τα εργαλεία και ο ίδιος ασκεί πολιτική. Εξ αρχής είναι παράλληλη η πολιτική του δραστηριότητα με την επιστημονική του δραστηριότητα, παρότι η επιστημονική είναι η κύρια δραστηριότητά του. Ασκεί πολιτική. Ασκεί πολιτική, ήδη το Κομμουνιστικό Μανιφέστο είναι πολιτική, είναι το μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτός είναι ο τίτλος του, η διακήρυξη δηλαδή. Όπως κάνουν όλα τα κόμματα όταν ιδρύονται, γράφουν μία διακήρυξη. Ο Μάρξ λέει όμως αυτή η διακήρυξη πρέπει να είναι επιστημονικά θεμελιωμένη. Και εκεί πέρα, παρότι δεν έχει ακόμα ερευνήσει, δεν ξέρει όσα ξέρει όταν έγραψε το κεφάλαιο, δεν είχε γράψει πια το κεφάλαιο, εκεί πέρα μας μιλάει πάλι για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εκμετάλλευση του ανθρώπου, πρωτόλια, με τον οποίο γίνεται η εκμετάλλευση του ανθρώπου, για με τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η σύγχρονη η αστική κοινωνία και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτή δεν έχει σωτηρία. Σε αυτή την κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει χειραφέτηση του ανθρώπου. Επανάσταση. Προσέξτε τώρα εδώ. Η μόνη λύση είναι η ανατροπή της αυτής της κοινωνίας, αυτής της κοινωνικής κατάστασης και η έλευση μιας νέας κοινωνικής κατάστασης. Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο γράφεται την παραμονή των επαναστάσεων του 1848, της Άνοιξης των Λαών, όπως καθιερώθηκε να λέγεται. Ένα μήνα μετά, ο Μάρξ και ο Έγκλας κάθονται και γράφουν ένα δεύτερο κείμενο, το οποίο λέγεται «Τα αιτήματα των κομμουνιστών στη Δημοκρατική Επανάσταση». Εάν το διαβάσετε αυτό,
εάν το διαβάσει μάλλον αυτό κάποιος ο οποίος είχε πιστέψει το Κομμουνιστικό Μανιφέστο και είπε αυτό είναι επανάσταση, θα απογοητευτεί. Διότι εκεί πέρα ο Μάρξ και ο Έγγελς εκθέτουν τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να πάει η κοινωνία ένα βήμα μπροστά. Τίποτα για επανάσταση. Βεβαίως να μοιράσουμε τη γη τους αγρότες, αλλά να τους παίρνουμε νίκη. Δωρεάν παιδεία. Δημόσιες συγκοινωνίες. Ξέρετε, πράγματα τα οποία συζητάμε σήμερα. Τίποτα όμως για επανάσταση. Ρεφορμιστής ο Μάρξ. Όχι, δεν είπε να ρεφορμιστής ο Μάρξ. Αλλά ήξερε τι είπε προηγουμένως η Δανάη, οι άνθρωποι φτιάχνουν την ιστορία τους, αλλά με τα υλικά που βρίσκονται μπροστά τους. Ήξερε λοιπόν ότι πρέπει με τα υλικά που μας δίνει αυτή η κοινωνία να την αλλάξουμε. Και τα υλικά που μας δίνει αυτή η κοινωνία δίνουν και στους ανθρώπους τη δυνατότητα να διατυπώσουν αιτήματα, να κάνουν κινήματα και να αλλάξουν τα πράγματα. Όχι οπωσδήποτε ριζικά, αλλά πάντως να τα αλλάξουν. Να δημιουργήσουν δηλαδή τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να υπάρξει η μεγάλη αλλαγή. Βέβαια αυτό το κείμενο θαύτηκε μετά. Το ίδιο συναντούμε και στα γεράματα του Μάρξ. Όταν το κόμμα του, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, το Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα λεγόταν, ετοιμάζει συνέδριο και νέο πρόγραμμα, ο Μάρξ ασκεί έντονη κριτική σε αυτό το σχέδιο του προγράμματος. Και λέει μάλιστα, δεν το έκανε, αλλά έτσι ήταν αυτό. Ότι αν περάσει αυτό, εγώ δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτό το κόμμα. Φυσικά είχε σχέση με αυτό. Εκεί λοιπόν κάνει κριτική τόσο σε ζητήματα του προγράμματος που αφορούν το τελικό όραμα, ας το πούμε έτσι, ή πρόγραμμα θα έλεγα εγώ, γιατί όποιος βλέπει οράματα καλό είναι να πάει στον γιατρό. Το πρόγραμμα για την τελική απελευθέρωση του ανθρώπου, που ποτέ δεν το προσδιορίζει ο Μάρξ. Δεν είμαστε, λέει, εμείς κουζίνα της ιστορίας. Αλλά κάνει κριτική και στις τακτικές κινήσεις. Κάνει κριτική στη συμμαχία, στην πολιτική συμμαχιών. Κάνει κριτική στην απολυτότητα. Γράφει παραδείγματος χάρη εκείνο το σχέδιο. Η εργατική τάξη στέκεται, βρίσκεται απέναντι σε όλες τις άλλες τις κοινωνικές τάξεις. Σημειώνει ο Μάρξ. Δηλαδή σας χάλασε που το 48 είχαμε και τους μικροεπαγγελματίες μαζί μας. Που σημαίνει πώς θα οργανώσουμε τις κοινωνικές συμμαχίες. Αυτός είναι ο πολιτικός Μάρξ. Ο πολιτικός Μάρξ, ο οποίος ο ίδιος, μιλώντας για αυτή τη μεγάλη τομή στην επιστήμη, δηλαδή από τον ανθρωπολογικό υλισμό του Feuerbach στον ιστορικό υλισμό. Αυτόν τον ιστορικό υλισμό, μερικές φορές τον Μάρξ τον ονόμαζε ιστορικό ρεαλισμό. Ρεαλιστές πρέπει να είμαστε. Να ξέρουμε πώς είναι η κοινωνία, να ξέρουμε ποιες δυνάμεις κινούνται στην κοινωνία, πώς κινούνται αυτές οι δυνάμεις, ώστε να μπορούμε να ασκήσουμε πολιτική κάθε μέρα. Μεταφράζει πολύ αργότερα, όχι πολύ, λίγο αργότερα η Λούξεμπουργκ, σε συζήτηση πάλι αυτού του κόμματος, η μεταρρύθμιση είναι η καθημερινή μας δουλειά. Εκείνο που μας διακρίνει από τους άλλους είναι ότι εμείς θέλουμε να τους φέρουμε σοσιαλισμό. Αυτό είναι ο Μάρξ. Και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είναι και ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνουμε το έργο του.
διότι το έργο του Μάρξ ατύχησε. Ατύχησε στο ίδιο το κόμμα, μετά το θάνατό του. Ερμηνεύτηκε και αυτή η ερμηνεία έμεινε για δεκαετίες μετά σαν το τελικό έργο, η τελευταία λέξη. Ο Μάρξ τα είπε όλα. Δεν χρειάζεται πια. Ξέρουμε, ανατρέχουμε στο κεφάλαιο, όπως ο ημάμις ανοίγει, βρίσκει την κατάλληλη σούρα του κορανιού και λέμε τι συμβαίνει. Εάν το άκουγε ο ίδιος ο Μάρξ, θα έλεγε «Μα τεμπέληδες είσαστε, που δεν κάθεστε να σκεφτείτε». Αυτή η δογματική πρόσληψη του Μάρξ, του έργου του Μάρξ, στα τέλη του 19ου και στον 20ο αιώνα, είχε, όπως όλοι πια ξέρουμε, δραματικές συνέπειες, δεν λέω για την ιστορία, διότι, αλλά μπόρεσε να γίνει ο μαρξισμός μία απολογητική θεωρία καταπιεστικών καθεστώτων. Και σε αυτό φταίει η δογματική, όχι πως τα καταπιεστικά καθεστώτα πάντα ψάχνουν να βρουν μία απολογητική θεωρία, αλλά έπαιξε μεγάλο ρόλο η δογματική πρόσληψη από την αρχή. Διότι το έργο του Μάρξ δεν είναι χωρίς ατέλειες, δεν είναι χωρίς αντιφάσεις, δεν είναι χωρίς λάθη. Προφανώς. Σήμερα ανακαλύπτουμε λάθη. Ανακαλύπτουμε αντιφάσεις. Αλλά πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς σε ένα έργο που φιλοδοξεί, όπως μας είπε η Δανάη, να καλύψει το σύνολο της κοινωνίας. Το σύνολο της κοινωνικής κατάστασης. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς που κάθεσε ένας άνθρωπος. Φυσικά θα είναι έτσι. Δουλειά μας λοιπόν είναι των επιστημόνων από τη μία που αναφέρονται στη χειραφέντηση των ανθρώπων, που κάνουν κριτική επιστήμη δηλαδή, και έχω τον Κώστα δίπλα μου, να προχωρήσουν παραπέρα, να διαμορφώσουν όχι το μαρξισμό του 21ου αιώνα, την κοινωνική θεωρία του 21ου αιώνα. Και από την άλλη, να έχουμε υπόψη μας, πάλι μία φράση του Μάρξ, ότι η άγνοια δεν βοήθησε ποτέ κανένα. Πρέπει να μελετήσουμε. Και αυτό το πράγμα είναι, μας το μάθανε ο Μάρξ και ο Έγγελς, μπορεί να γίνει συλλογική δουλειά, συλλογική υπόθεση. Είναι υπόθεση του κόμματος. Με όλες τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα κόμματα, τα δικά μας κόμματα εννοώ, αλλά είναι δικιά του δουλειά, ούτως ώστε η πολιτική του, η πρακτική εφαρμογή όλων αυτών που μπορεί να ερευνήσει και να διαμορφώσει, να έχει στερεές βάσεις. Διαφορετικά δεν αλλάζει το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ.